Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε καλό κλίμα φαίνεται να διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης το διήμερο που μας πέρασε. Παρόλα αυτά, τα εργασιακά παραμένουν σε το μεγαλύτερο αγκάθι στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα πραγματικά, όπως εν πολλοίς το περιμέναμε, αυτή τουλάχιστον στην πρώτη φάση, η τρίτη αξιολόγηση προχωράει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ήταν εν πολλοίς και συμπεφωνημένο. Το είχαμε δει και τις τελευταίες εβδομάδες με τα όσα είχαν συζητηθεί ανάμεσα στον Ευκλήδη Τσακαλώτο και την Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ ότι υπήρχε επιθυμία να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να βάλει αρκετό νερό στο κρασί της σε πάρα πολλά θέματα και επειδή οξεόλων είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ή δυνατόν αν όχι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να κλείσει ένα δίμηνο από τώρα, το πολύ μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου. Και γι' αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον στην πρώτη τους επίσημη επίσκεψη οι θεσμοί επιστρέφουν αύριο με γεμάτες βαλίτσες, με ακριβώς με μεγάλα θέματα να έχουν προχωρήσει αρκετά, με πολλά προαπαιτούμενα να βρίσκουν τον δρόμο τους. Και η εκτίμηση είναι ότι και αύριο στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου θα έχουμε, θα εκφραστεί η ικανοποίησή τους για τα όσα προχώρησαν. Μένα όμως αγκάθι. Και είναι ένα αγκάθι που το ξέραμε και εν πολλοίς το περιμέναμε. Και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι τα εργασιακά. Είναι και πάντα κολλάει εκεί συνήθως. Να θυμίσουμε ότι είναι κομμάτι από τη δεύτερη αξιολόγηση τα εργασία. Είναι κάτι που το κληρονομούμε εδώ και αρκετά χρόνια και το οποίο πηγαίνει, μεταφέρεται στις καλένδες χρόνο με το χρόνο εξάμεινο με το εξάμεινο, όμως τώρα έχει φτάσει στο αμήν, είναι ένα βασικό προαπαιτούμενο για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση και κυρίως έχει να κάνει, το ένα κομμάτι είναι η απονομή των συντάξεων και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα, σε αυτό το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται ότι κάνει μια δουλειά και η αίσθηση είναι ότι θα περάσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Οικονομικό είναι το θέμα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί η λύση. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις απεργίες. Ο συνδικαλιστικός νόμος είναι το μεγάλο αγκάθι. Είναι κάτι το οποίο αντίκειται και ιδεολογικά στην αριστερή προσέγγιση της κυβέρνησης. Επιθυμία, οι θεσμοί επιμένουν ότι προτιμένουν στο πρωτοβάθμιο σωματείο να μπορεί να κηρυχθεί απεργία, να υπάρχει μίνιμουμ το 50% των συμμετοχόντων ώστε να υπάρχει αυτή η κήρυξη. Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση, τουλάχιστον διαφωνής κυρίας Αξιόγλου, το αντιμετωπίζει μάλλον στεναρά. Μένει να δούμε πλέον στο επόμενο βήμα. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε οριστική λύση σήμερα ή και αύριο, αλλά στην επόμενη επίσκεψη των θεσμών, αν και κατά πόσο είναι η κυβέρνηση διατεθειμένη να κάνει πίσω και σε αυτό, και αν και κατά πόσο οι θεσμοί είναι διατεθειμένοι από την πλευρά τους να βάλουν νερό στο κρασί τους. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Το θέμα είναι αν θα είναι στο 100% αυτό που θέλουν οι θεσμοί, αν εν τέλει θα βρεθεί μια μέση λύση. Πάντως, η εκτίμησή μας είναι ότι το Νοέμβριο, το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχει λήξει και αυτό το θέμα και θα προχωρήσει χωρίς εκπλήξεις η τρίτη αξιολόγηση.